Νομίζω ο Παναγιώτης έχει ήδη κάνει το έργο του, αλλά μπορώ να αποχωρήσω. Ή ό,τι είχα να πω το είπα. Επιτρέψτε μου να απευθυνθώ στα αγγλικά για αρχή. I don't know how many non-Greek speakers are in the audience. Please, I apologize for delivering my presentation in Greek. Nevertheless, I've prepared, like Panagiotis, an English translation. So for those who are not Greek speakers, feel free to take one of these. There you go. Thank you. Λοιπόν, είμαι ο Κώστας Μάντζαλος, είμαι σε home advantage, μια και βρίσκομαι μέσα στο πανεπιστήμιο το δικό μας. Σας καλωσορίζω στο πανεπιστήμιο μας. Ευχαριστώ το Graphic Stories Cyprus για την πρόσκληση στο να μοιράσω μαζί σας κάποιες σκέψεις. Απλά να αρχίσω έτσι λίγο σε προσωπικό επίπεδο να σας πω ότι είμαι ένα άτομο που κινείται σε τρεις διαφορετικούς πυλώνες, τρεις διαφορετικούς άξονες. Τον πανεπιστημιακό ή ακαδημαϊκό, όπως τον ονομάζουμε, στο Πανεπιστήμιο Φρέτερικ, τον εικαστικό, μέσα από την δραστηριότητά μου ως εικαστικός, μέσα από την κολεκτίβα 242, που δεν θα μας απασχολήσει σήμερα, και το σχεδιαστικό, που εργάζομαι εδώ και αρκετά χρόνια, που πάλι δεν θα μας απασχολήσει σήμερα, διότι επικεντρώνομαι μόνο στο κομμάτι της ακαδημίας. Λοιπόν, η διδακτική μου καριέρα, και διαβάζω, απολογούμε πάλι, για να είμαι στα 25 λεπτά. Η διδακτική μου καριέρα ακολούθησε τα φοιτητικά μου χρόνια. Μόλις τελείωσα τις σπουδές μου, αρχίζει η ακαδημαϊκή μου πορεία. Στην αρχή, η διδασκαλία φαινόταν ελκυστικό επάγγελμα. Πληρώνει καλά, ακόμα, βρίσκομαι σε επαφή με νεαρόν κόσμο, με τους νέους και τις νέες, και το σημαντικότερο, έχει μακρές διακοπές, και το καλοκαίρι, και τα Χριστούγεννα, και το Πάσχα. Το πρώτο μου επαγγελματικό ραντεβού, που τώρα μετρά 33 χρόνια, ήταν εδώ στο Φρέτερικ. Το Πανεπιστήμιο Φρέτερικ ιδρύθηκε μετά από την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου της Κυπριακής Δημοκρατίας στις 12 Σεπτεμβρίου του 2007 και μετά από 43 χρόνια επιτυχημένης διαδρομής του Frederick Institute of Technology. Το Πανεπιστήμιο Φρέτερικ λειτουργεί σε δύο campuses, στη Λευκοσία και στη Λεμεσό, και το τμήμα τέχνης και σχεδίου, το αρχικό τμήμα τέχνης και σχεδίου, ιδρύθηκε το 1984. Έχει καθιερωθεί δε ως ένα εκπαιδευτικό κέντρο αριστείας στην Κύπρο. Η διαδικασία διδασκαλίας και γνώσης ασχολείται πρωτίστως με τη δύναμη και την αξία των ενιών και των ιδεών στη διάδοση της γνώσης και των μηνυμάτων που παρέχουν οπτική, προφορική και γραπτή νοημοσύνη. Οι σπουδαστές και σπουδάστριες εισάγονται στην τέχνη και το σχέδιο με δύο βασικούς στόχους. Ο πρώτος στόχος είναι η ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων. Αυτός ο στόχος δίνει έμφαση στις τεχνικές δεξιότητες, στη μεθοδολογία και το λεξιλόγιο, που είναι απαραίτητα για τους σπουδαστές και σπουδάστριες, έτσι ώστε να πάρουν τη θέση τους στην επαγγελματική κοινότητα ως παραγωγικοί καλλιτέχνες, σχεδιαστές και μελετητές. Ο δεύτερος στόχος, χωρίς τον οποίο η ανάπτυξη δεξιοτήτων παραμένει μόνο ένα στενό εύρος στην τεχνική κατάρτιση, είναι η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης που απαιτείται για να γίνουν αποτελεσματικοί επαγγελματίες που να μπορούν να λύνουν προβλήματα. Εδώ, η ιστορία της τέχνης και του σχεδιασμού, μαζί με τις ανθρωπιστικές σπουδές και επιστήμες, παρέχουν το πλαίσιο για τόνωση στη διανοτική και δημιουργική έρευνα. Επιπλέον, ένας πρόσθετος δυναμισμός προς την καλλιτεχνική και σχεδιαστική εκπαίδευση που εφαρμόζεται στο τμήμα εδώ και αρκετά χρόνια είναι η εισαγωγή μεθόδου διδασκαλίας και γνώσης μεταξύ μαθημάτων, καθώς και διεπιστημονικών μεθόδων όπου σπουδαστές και σπουδάστριες εκτίθενται σε πολυθεματικά ζητήματα και επίλυση προβλημάτων. Αυτή η νέα διάσταση στη διδακτική και μαθησιακή διαδικασία επιτρέπει όχι μόνο τη διδασκαλία της εικαστικής αισθητικής, αλλά και την πρόθεση κοινωνικής, πολιτικής και πολιτιστικής κατανόησης. Η διδασκαλία είναι περισσότερο ένα λειτουργήμα παρά ένα απλό επάγγελμα.
είναι ένα από τα ευγενέστερα καθήκοντα που μπορεί να εκτελέσει ένα άτομο, γιατί έτσι μεταδίδεται ο πολιτισμός και η ζωή από γενιά σε γενιά. Η διδασκαλία πρέπει να είναι δημιουργική, συναρπαστική και να προσφέρει έμπνευση. Ο καλός δάσκαλος και η καλή δασκάλα πρέπει να προσδιορίζουν την ατομικότητα και την προσωπικότητα των σπουδαστών και να εκτιμούν τη μοναδικότητα του καθενός και της καθημιάς μας. Μέσα από τα 33 χρόνια της ακαδημαϊκής μου σταδιοδρομίας, πειραματίζουμε με τον τρόπο διδασκαλίας μου σε τακτική βάση. Στην πραγματικότητα, εξακολουθώ να πειραματίζουμε, αφού θεωρώ τη διδασκαλία ως μια δυναμική παράσταση που εξελίσσεται με τον χρόνο και προοδεύει με την εξέλιξη της ανθρωπότητας. Η μέχρι τώρα διδασκαλία μου ασχολείται κυρίως με την ενθάρρυνση της ανάπτυξης της προσωπικότητας του κάθε ατόμου, βοηθώντας σπουδαστές και σπουδάστριες να ταξιδέψουν τον κόσμο, συμμετέχοντας σε όλες τις αλλαγές του. Μέσα από την παρουσίαση αυτή θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε μια διαχρονική σειρά εργασιών των φοιτητών και φοιτητριών του Τμήματος Τεχνών και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Φρέντερικ, που αγγίζουν θέματα όπως η ανεκτικότητα, η διαφορετικότητα, η ισότητα και η αποδοχή. Εργασίες που μας παρουσιάζουν μια νέα μεταφορά της ιδέας της αισθητικής, ξεφεύγοντας από την κατηγορία που ανήκει στα μοτίβα και επικεντρώνεται εξ ολοκλήρου στη συναισθηματική μας σφαίρα. Όπως δήλωσε ο Νόρμαν Μπελκέτες το 1932, το σχέδιο, το design δηλαδή, δεν είναι πρωτίστως θέμα σχεδίασης, αλλά θέμα σκέψης. Αυτό πραγματικά χρειαζόμαστε από την εκπαίδευση. Να έχουμε άτομα που είναι στοχαστές πάνω απ' όλα. Και για να το πετύχει αυτό κάθε δάσκαλος δημοτικού, κάθε λέκτορας λυκείου ή κάποιος καθηγητής πανεπιστημίου πρέπει να εφαρμόσει ορισμένες από τις αρχές διδασκαλίας της τέχνης και του σχεδίου, που επιτρέπουν τη δημιουργικότητα, ανοίγουν το μυαλό, εμπνέουν τη διαδικασία και διδάσκουν στους μαθητές και μαθητρίες πώς να διδάσκουν τους εαυτούς τους. Λοιπόν, θα δούμε τρεις ενότητες εργασιών φοιτητών και φοιτητριών του Πανεπιστημίου. Η πρώτη ενότητα ονομάζεται «I love my container», δηλαδή «αγαπώ το container». Δεν ξέρω πώς θα το μεταφράσω. Λοιπόν, HNDS 307 είναι ο κωδικός του μαθήματος με όνομα Advanced Applied Design. Είναι θέμα επιλογής που συνήθως προσφέρεται στο τρίτο ή τέταρτο έτος του πτυχιακού κύκλου σπουδών στο Τμήμα Τεχνών και Επικοινωνίας του Frederick. Ένα μάθημα που προσφέρει στους φοιτητές και φοιτητρές την ευκαιρία να μελετήσουν σε επίπεδο νοητικό και νεολογικό διάφορα προβλήματα και προκλήσεις, είτε αυτά πηγάζουν από προσωπική έρευνα και ανάγκη, είτε από κέρια προβλήματα και καταστάσεις από το ευρύτερο κοινωνικοπολιτικό σύνολο. Η σχέση AGDS 307, του μαθήματος δηλαδή, και του περιοδικού Ιστερόγραφου, για όσους δεν γνωρίζουν, ένα περιοδικό που έβγαινε με την κυριακάτικη έκδοση της εφημερίδας Φιλελευθέρου από το 2006 μέχρι το 2008, είναι η κατάληξη των αποτελεσμάτων, αυτή η σχέση δηλαδή, είναι η κατάληξη των αποτελεσμάτων των φοιτητών που παρακολούθησαν αυτό το μάθημα κατά την περίοδο του εαρινού εξαμήνου το 2007, δηλαδή από το Φεβράριο μέχρι και τον Μάιο. Η αρχή κάπου στο Δεκέμβρη του 2006, όταν με προσεγγίζει η Άντρια, συνάδελφος, από το τμήμα, από τη Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, για να με ρωτήσει αν θα μπορούσαν οι φοιτητές και φοιτήτρες του Τμήματος Τεχνών και Επικοινωνίας να προτείνουν διάφορες ιδέες για καλοπισμό κάποιου οικισμού που φιλοξενεί πολιτικούς πρόσφυγες που έχουν ζητήσει άσυλο στην Κύπρο. Πρωτόγνωρα πράγματα, 2007. Οικισμός, άσυλο, πρόσφυγες, καλοπισμός. Αντιδρώ συνήθως αυθόρμητα και άμεσα σε οποιαδήποτε πρόταση μου γίνεται, άσχετα βέβαια αν τελικά η εμπλοκή μου θα είναι θετική ή αρνητική. Προφανώς στην περίπτωση αυτή ήταν θετική. Η διαδικασία σκέψης μετά από την αρχική εμπλοκή στην ιδέα του καλοπισμού, του οικισμού, γίνεται σοβαρότερη και πολύπλοκη. Άραγε το design είναι ένα είδος ωρεοποίησης των πραγμάτων και καταστάσεων. Άραγε αυτό που έχουν υπόψη τους όταν κάποιοι σκέφτονται το λειτουργήμα του σχεδιαστή, είτε αυτός είναι αρχιτέκτονας, είτε εικαστικός ή γραφίστας, τι σκέφτονται.
βαθιστόχαστα ερωτήματα που προς το παρόν τα αφήνουμε στους ιστορικούς και θεωρητικούς ερευνητές. Επιστρέφουμε στους πολιτικούς πρόσφυγες και στους αιτητές πολιτικού ασύλου. Πώς μπορεί το design να βοηθήσει? Μπορεί να προσφέρει κάτι παραπάνω από ωραιοποίηση και καλοπισμό? Στο νου μου τρέχουν διάφορα. Μου έρχονται εικόνες, σκέψεις και ερωτήματα και συναισθήματα. Το design βοήθησε στη δεκαετία του 80 και 90 να πιστέψουμε ότι το AIDS δεν είναι αρρώστια που έστειλε ο Θεός για να τιμωρήσει τους ομοφυλόφιλους. Το design βοήθησε να επανεκλεγεί για δεύτερη θητεία η κυρία Μάρκαρετ Θάτσερ στην πρωθυπουργία της Αγγλίας την ίδια δεκαετία. Το design βοήθησε κατά καιρούς να πέσουν κυβερνήσεις. Άρα, γιατί όχι να μην καταφέρει το design να βοηθήσει και τους πολιτικούς πρόσφυγες ή τους αιτητές ασύλου? Όλα αυτά ξανά λέω γύρω στο, στο Δεκέμβριο του 2006. Μαζί με την Άντρεα ερχόμαστε σε επαφή με αυτούς τους ανθρώπους. Μία τρίτη απόγευμα. Παρακολουθούμε, εξετάζουμε, λέμε ένα δυο γεια σας και φωτογραφίζουμε. Μαθαίνουμε ότι ο πολιτικός πρόσφυγας είναι αυτός που έφυγε από τη χώρα του, διότι η ίδια η χώρα του τον έχει ανακηρύξει ως ανεπιθύμητο ή τον έχει καταδικάσει ως εγκληματία. Μαθαίνουμε επίσης ότι οι αιτητές πολιτικού ασύλου πρέπει να φιλοξενούνται από το κράτος που ζητούν το άσυλο. Μαθαίνουμε ότι οι αιτητές αυτοί είναι πολλές φορές ολόκληρες οικογένειες με μικρά παιδιά, με μητέρα και πατέρα. Μαθαίνουμε ότι πολλές φορές αυτές οι οικογένειες περιμένουν απόφαση για την αίτησή τους μέχρι και 3 ολόκληρα χρόνια. Μαθαίνουμε επίσης ότι πολλοί από αυτούς, τους πρόσφυγες, είναι άτομα με σπουδές με πολύ ενδιαφέρον. Ανακαλύπτουμε ότι οι πολιτικοί πρόσφυγες αιτητές πολιτικού ασύλου είναι άνθρωποι όπως εμείς. Δεν πάνε πολλά χρόνια που κι εμείς είμαστε σε μια παρόμοια κατάσταση. Θυμάμαι παιδί προσωπικά να γίνομαι μάρτυρας ρατσισμού από τους ίδιους μου τους συμπολίτες. Παραθέτω. Φάει παιδί μου το φαγητό σου με πολλές τελείες. Είμαστε άραγε οι Κύπροι ρατσιστές? Μπορεί ναι, μπορεί και όχι. Ελπίζω όχι. Έχουμε όμως μία μονή στην παράδοση που σύμφωνα με τον Woody Allen είναι η ψευδέστηση της μονιμότητας. Το σύνδρομο της μονιμότητας το έχουμε πάρα πολύ ψηλά. Το design λοιπόν θα βοηθήσει τους πολιτικούς πρόσφυγες αιτητές πολιτικού ασύλου. Αρχίζουμε με την παραγωγή μηνυμάτων και λοιπού οπτικού λεξιλογίου που αισιοδοξούν να βοηθήσουν στην ευαισθητοποίηση του θέματος. NGDS 307 είναι ο κωδικός του μαθήματος με όνομα Εφαρμοσμένος Σχεδιασμός. Το μάθημα ξεκινά αρχές Φεβρουαρίου με 11 φοιτητές του Προγράμματος Γραφικών Τεχνών και Διαφημιστικού Σχεδίου. Στην πρώτη συνάντηση ανακοινώνουν στους 11 φοιτητές ότι η διδασκαλία του μαθήματος θα γίνεται κυρίως ηλεκτρονικά. Μέσω email και οι συνομιλίες και διαλόγοι μας θα δίνουν περισσότερη έμφαση και θα έχουν κλίση προς την ελευθερία του λόγου και της σκέψης, καθώς επίσης και την προσωπική έκφραση. Το μάθημα NGDS 307 μετατρέπεται σε ένα φόρουμ ιδεών που επιδιώκει να πετύχει μια νέα δυναμική και προοπτική γνώση και διδασκαλίας, προκαλώντας τους παραδοσιακούς μηχανισμούς. Επαναλαμβάνω, 2007, πολύ πριν Zoom, πολύ πριν το Messenger, WhatsApp και Viber. Από τον Φεβράριο λοιπόν μέχρι και τον Μάιο, emails πηγαίνουν έρχονται σχεδόν καθημερινά σε ένα ανυποψίαστο χρόνο. Ο διάλογος ξεκίνησε με λέξεις. Μιλάμε για ρατσισμό, μιλάμε για διακρίσεις, μιλάμε για τις ανησυχίες μας. Ο καθένας από εμάς πίσω από την οθόνη εκφράζεται ανεπηρέαστα και ευθέως. Ο Ανδρέας Γάμα λέει ότι είμαστε σκληρή ράτσα. Κριτικάρουμε και καταδικάζουμε ότι δεν είναι χριστιανικό. Και καταλήγει με εικόνες και λόγια που παραπέμπουν σε ένα εντελώς προσωπικό ύφος και επιθυμία για το πώς θα ήθελε να ήταν ο κόσμος μας. Δηλώνει λοιπόν ότι θέλω να πάω σε ένα μέρος που να έχει ζεστασιά. Εκεί που η άνεση είναι ένα ζευγάρι παντόφλες. Εκεί όπου οι οικογένειες γελάνε, κλαίνε, αγαπούν. Χρειάζομαι ένα μέρος για να ξεκουραστώ. Ένα μέρος που να μπορώ να βλέπω τον κόσμο ελεύθερο. Χρειάζομαι ένα μέρος όπου η ειρήνη είναι δεδομένη και όλοι οι ανθρώποι αγαπημένοι. Το σπίτι μου θέλω να είναι αυτό το μέρος. Του κόσμου όλου πρέπει να είναι αυτό το σπίτι. Αλλά δεν έχω σπίτι ούτε και ειρήνη. Μόνο ένα όνειρο, ένα μικρό όνειρο. Η Μύρια πιστεύει ότι θα καταφέρει μια πολιτική αναστάτωση και ασχολείται με αντιρατσιστικά σύμβολα και μηνύματα, ενώ ταυτόχρονα
εξετάζει διάφορες μορφές γράφιτι. Ο Γιώργος Γάμα προτείνει να δείξουμε μια πλευρά της Κύπρου που δεν θα έπρεπε να είμαστε υπερήφανοι και συγκρίνει τη ζωή των Κυπρίων με τη ζωή κάποιου πολιτικού πρόσφυγα. Ο Γιώργος Βήτα προτείνει να είμαστε προσεκτικοί, διότι είναι μια ευαίσθητη κατάσταση και μεταδίδει την θετικότητα των χρωμάτων στο φυσικό χώρο. Ο Ανδρέας Αλφα επιθυμεί να κάνει ένα συσχετισμό μεταξύ ανθρώπων και συσχετίζει τα αντικείμενα πόθου μεταξύ διαφόρων ανθρώπων. Ο Στέλιος, μετά από διάφορες περιπέτειες με το email του, μας είπε για φαγητό, για ποτό, για το ευρώ, προεκλογικές εκστρατείες κτλ. Και δανείζεται από την Barbara Kruger τα λόγια «You thrive on a mistaken identity». Ο Μάριος συμφώνησε και διαφώνησε με τους υπόλοιπους, οργάνωσε μοντέλα και φωτογράφησε. Η Λυγία και η Κατερίνα επιθυμούν να επικεντρωθούν στην ευαισθησία του θέματος. Ο Γιάννος καταλήγει ότι «impossible is nothing», ενώ ο Θεόδωρος παραμένει σιωπηλός, ενηγματικός και κατηγορηματικός και φωνάζει «I love my container». Οι εικόνες πηγαίνουν έρχονται ηλεκτρονικά σε χαρτί, στο κινητό, στο μυαλό. Πάνω απ' όλα, οριστικοποιήσαμε τη διάθεσή μας να εργαστούμε μέσα από την αρμοδιότητά μας ως οπτικοί επικοινωνιολόγοι και να καταθέσουμε κάποιες σκέψεις, ελπίζοντας να βοηθήσουμε ανθρώπους. Ανθρώπους που στη συγκεκριμένη περίπτωση ονομάζονται αιτητές πολιτικού ασύλου ή που σε άλλη περίπτωση κάτι άλλο. Πιστεύουμε και εναντιωνόμαστε σε κάθε είδος ρατσισμού και διακρίσεις, είτε αυτό έχει να κάνει με εθνικισμό, θρησκεία, φύλο, σεξουαλικότητα, κοινωνική τάξη. Όλοι οι άνθρωποι είμαστε και όλοι το ίδιο δικαίωμα έχουμε στο να ζούμε. Όπως είπε και ο Γιάννος πιο πάνω, ή μάλλον όπως ανακάλυψε ο Γιάννος από την Adidas, «impossible is nothing». Η δεύτερη ενότητα είναι ακριβώς στο ίδιο πρότυπο και μοτίβο της προηγούμενης. Είναι η επόμενη χρονιά, το 2008 δηλαδή, όπου το Engine DS307, το Advanced Applied Design, έχει ρυθμιστεί με παρόμοιο τρόπο. Το μάθημα ξεκινά με ενημέρωση στην τάξη και μετά εξαφανίζονται όλοι και όλες. Η μόνη μας προϋπόθεση είναι να εμπλακούμε σε συζήτηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και λειτουργεί πολύ καλύτερα από ό,τι στην τάξη. Συμμετέχουν όλοι και όλες. Η συζήτηση γίνεται όλο και μεγαλύτερη και ήταν τόσο ωραίο να ανακαλύψεις μέσα από το διάλογο μας άτομα να σκέφτονται συζητώντας και αμφισβητώντας ο ένας τον άλλον. Τα τελευταία χρόνια, μια σειρά αλυσιδωτών γεγονότων που έχει αλλάξει το δημογραφικό χάρτη της Κύπρου. Η Κύπρος άλλαξε και συνεχίζει να αλλάζει. Γίναμε μέλος μιας μεγάλης και πολυπολιτισμικής οικογένειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου όλοι οι πολίτες της Ευρώπης μπορούν να διακινούνται και να ζουν και να εργάζονται σε όλες τις 27 χώρες. Όσο η Κύπρος συνεχίζει να εξελίσσεται σε χώρα με πολυπολιτιστικό χαρακτήρα και πολυπολιτισμικό χαρακτήρα, είναι σημαντικό για όλους μας να κατανοήσουμε και να απευθυνθούμε προς τη διαφορετικότητα με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε όλοι να επωφεληθούμε από τη νέα κατάσταση πραγμάτων. Καταλήξαμε λοιπόν και συμφωνούμε να αρχίσουμε το διάλογο. Ένα διάλογο που γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και όπως και με την περασμένη χρονιά, έτσι και τώρα οι διαλόγοι μας δίνουν έμφαση στην ελευθερία του λόγου και της σκέψης, καθώς επίσης και στην προσωπική έκφραση. Μιλούμε για τον ρατσισμό και τις διακρίσεις. Συζητούμε για τη διαφορετικότητα, την ανεκτικότητα, την άγνοια. Φέρνουμε στην κουβέντα μας γλυκές και πικρές αναμνήσεις. Γνωρίζουμε επιτέλους τους φοιτητές μας και φοιτήτριές μας, που ουσιαστικά ως νεαρά παιδιά σκέφτονται σωστά, προβληματίζονται και παραθέτουν ένα αισιόδοξο μήνυμα για τους νέους μας. Στη συνομιλία μας και γενικά το γραπτό μας λόγο έρχεται να ενισχύσει η εικαστική μας πρόταση. Παραθέσαμε μια σειρά από αφίσες για τον ρατσισμό και για τις ίσες ευκαιρίες για όλους. Αποδεχόμαστε όλους και τα πάντα. Αφίσες που δημιουργήθηκαν για έναν διαγωνισμό που ανακήρυξε το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού μέσα στα πλαίσια του έτους ίσων ευκαιριών για όλους. Εικόνες με αυτοπροσωπογραφίες ενός άλλου εαυτού, αυτό που θα θέλαμε να είμαστε, αυτό που δεν θα είμαστε ποτέ. Η εικαστική μας κατάθεση συνεχίζεται με μια σειρά από εικόνες μιας παραμυθένιας Κύπρου. Οι περιπέτειες της αλήγης στην Κύπρο των θαυμάτων,
Ο λόγος και η εικόνα σμίγουν στη συλλογική μας προσπάθεια να πούμε ότι είμαστε διαφορετικοί. Για άλλη μια φορά, τα αποτελέσματα του μαθήματος δημοσιεύτηκαν στη ειδική κυριακάτικη έκδοση στην εφημερίδα Φιλελεύθερος μέσω του περιοδικού Ιστερόγραφου. Μια δημοσίευση με τίτλο «Είμαστε διαφορετικοί». Επιλεγμένος τίτλος από όλους για να δείξουμε και κυρίως να γιορτάσουμε το γεγονός ότι θέλουμε να είμαστε διαφορετικοί. Όχι μέρος του mainstream και μακριά από τα στερεότυπα, ζούμε και εργαζόμαστε σε μια κοινωνία που πιστεύει στην ισότητα και την δικαιοσύνη. Η τρίτη ενότητα, αυτή της Αφροδίτης, η Αφροδίτη στα αγγλικά, είναι μια εικαστική εγκατάσταση που αποτελείται από διάφορα έργα από πάλι φοιτητές και φοιτήτριες των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων στις καλές και εφαρμοσμένες τέχνες του τμήματός μας. Τα έργα που περιλάμβαναν γλυπτά, διαφημιστικές αφίσες, φωτογραφίες, πίνακες ζωγραφικής, κολάς κτλ. Ενώνονται στο σύνολό τους εκ νέου σε μια συλλογική διάταξη όπου μας δίνουν τη δυνατότητα. Κάτι καμά. Okay. Μας δίνουν εκ νέου σε μια συλλογική διάταξη όπου μας δίνουν τη δυνατότητα να ερευνήσουμε και να εξερευνήσουμε περπατώντας γύρω μας και μέσα στον χώρο. Παρόλο που η εγκατάσταση λειτουργεί ως μια οντότητα, κάθε έργο μπορεί επίσης να θεωρηθεί αυτόνομο και να εξιστορεί αφήγηση για την ιστορία της Αφροδίτης, ως θεάς, ως μητέρας, ως θνητής και ως ερωμένης. Η προετοιμασία αυτής της έκθεσης διήρκησε για ένα ολόκληρο ακαδημαϊκό εξάμηνο, όπου φοιτητές και φοιτήτριες του τμήματος συμμετείχαν σε ένα συνεχή διάλογο που περιστρέφεται γύρω από τα ζητήματα και τις έννοιες που προκύπτουν από τις λέξεις θεότητα, μητέρα, ζωή, θάνατος και έρωτας. Μια ανοιχτή και πολύ έντονη συνομιλία που ξετυλίγει έννοιες που έχουν να κάνουν με την ταυτότητα, την κυπριακότητα, την ομορφιά και το κιτς και που είχε ως αποτέλεσμα την αποκατάσταση της αντίληψής μας. Η μεγαλύτερη πρόκληση για τους φοιτητές και φοιτήτριες ήταν η διαδικασία αποδόμησης μιας ήδη προκαθορισμένης ιστορίας και ανασυγκρότησης ενός σύγχρονου μύθου για την Αφροδίτη του 21ου αιώνα. Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό των έργων ήταν πάντα ο πειραματισμός, η ανάλυση, η κριτική σκέψη, η διεπιστημονική προσέγγιση και η σύγχρονη πρακτική. Και απλά θα σας περιηγήσω με τις εικόνες που αποτέλεσαν το σύνολο της έκθεσης, οι εικόνες που έχουν να κάνουν με την ιδέα της ομορφιάς, όπως την αντιλαμβανόμαστε, που πολλές φορές μπορεί να μην είναι θετική, αλλά αρνητική, όπως η ομορφιά μπορεί να εγκλωβίζει, ή μια φουτουριστική προσέγγιση προς την Αφροδίτη του μέλλοντος, όπου γίνεται έτσι κάπως ήτι Αφροδίτη. Οι θέματα που έχουν να κάνουν με ταυτότητα και τον κορμί μας και τα καλούπια που μας βάζει η κοινωνία για τον κορμί μας και πώς είναι ωραίο. Είναι πολύ σημαντικό στο έργο τούτο να αναφέρω ότι η ίδια φοιτήτρια, η Γεωργία, έκανε self-cast το δικό της κορμί και με γύψο και μετά φωτογράφησε για να μας δείξει, όπως φανερά φαίνεται η Γεωργία, κάπως πιο υπέρβαρη από αυτό που η κοινωνία μας επιβάλλει ως ωραίο. Ένα διαδραστικό γεγονός όπου η Αφροδίτη γίνεται πεδίο είτε βανδαλισμού είτε προσκυνήματος στο λιμανάκι της Πάφου, στο κάστρο της Πάφου. Επαναφορά του αρχαίου Κάλλους, το αρχαίο πνεύμα θάνατο στη σύγχρονη εποχή, με διάταξη και παράταξη φωτογραφίας και αναφορά σε αρχαία αγάλματα. Ένα project που θέλει να δείξει
το Kitsch, το Διαφροδίτη, έχει χρησιμοποιηθεί στην Κύπρο από την τουριστική καμπάνια της χώρας, ως η τουριστική ταυτότητα της χώρας, μέχρι και το τελευταίο hotel apartment στην πόλη της Χρυσοχούς. Άρα, ναι, είναι πολύ, πολύ συζητημένο όνομα η Αφροδίτη. Εδώ η Αφροδίτη γίνεται βασίλισσα και βασιλιάς, η Αφροδίτη και ο Άδωνης, με κορώνες φτιαγμένες από ανακυκλωμένα πλαστικά κύπελλα. Και τελειώνουμε με διαφημιστικές αφίσες που διαφημίζουν την Αφροδίτη ως θεά, ως μητέρα, ως αγία, ως ερωμένη. Και συμπαραβάλλονται βέβαια με τα θέματα της κυπριακότητας. Δεν λείπει βέβαια και ο φεμινισμός, εκτός των άλλων και το φεμινιστικό μήνυμα μέσα από τη μελέτη της Αφροδίτης. Κάποιες εικόνες από την εγκατάσταση, όπως είχε, να αναφέρω ότι δίνω τα credit στο τέλος, το project αυτό έγινε σε συνεργασία με την Λεβέντιο Πινακοθήκη στη Λευκοσία, όπου φιλοξενούσε μια τεράστια έκθεση για την Αφροδίτη ως θεά, μητέρα, ερωμένη και ούτω καθεξής, με πίνακες από προηγούμενους αιώνες, όπου ήσταν από το Λούβρο, από το Βρετανικό Μουσείο, από το Μετροπόλιταν της Νέας Υόρκης. Έτσι, η δική μας έκθεση ήταν μια παράλληλη δράση στο να δείξουμε ποια είναι η Αφροδίτη της Κύπρου μέσα από τα μάτια των νέων. Η Βραδιά των Εγγενείων. Και η έκθεση έγινε από τις 11 του Νιόβρη μέχρι και τις 15 Ιανουαρίου του 2018. Καταλήγοντας, θα ήθελα να σας πω ότι οι μεθοδολογίες στην εκπαίδευση βιώνουν μεγάλη στροφή τον τελευταίο καιρό. Μια αναπόφευκτη ανάπτυξη που βαδίζει παράλληλα με τις τεχνολογικές εξελίξεις, καθώς επίσης και η παγκοσμιοποίηση, καθώς και ο ρόλος του δασκάλου που έχει γίνει περισσότερο τροφοδότης προς τη γνώση παρά ο εκπαιδευτής. Μια πρόσθετη και πρόσφατη έννοια στην εκπαίδευση είναι η αυξημένη ανάγκη της για τη δημιουργικότητα σε όλα τα φάσματα της εκπαίδευσης, αυτό να λέγεται. Οι κριτικοί σκέφτονται πως τα παιδιά είναι ικανά μόνο να τρέχουν και να γκρεμίζονται έπιπλα, αντί να ασχολούνται με σοβαρές δουλειές. Το να είσαι δημιουργικός συνήθως περιλαμβάνει και παιχνίδι και διασκέδαση και απόλαυση και φαντασία. Αλλά η δημιουργικότητα είναι επίσης να μπορείς να εργάζεσαι, να εστιάζεις και να διαμορφώνεις πιθανές λειτουργικές λύσεις στην καλύτερη μορφή. Όπως σε κάθε κλάδο, η δημιουργικότητα βασίζεται επίσης στην ικανότητα, τη γνώση και τον έλεγχο. Δεν είναι μόνο να αφαιθείς, αλλά και να κρατηθείς. Κάθε άτομο έχει ένα μοναδικό μυαλό που χρειάζεται εξερεύνηση, χρειάζεται ενθάρρυνση, και πρέπει να είμαστε όλοι και όλες μας ανοιχτοί στην έκφραση. Το μόνο που χρειάζεται να κάνουμε εμείς, οι δάσκαλοι δηλαδή, είναι να το επιτρέψουμε. Σας ευχαριστώ.